έδωσε και συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Χθες λοιπόν, μετά τις εξελίξεις και όταν ενημέρωσαν τα μέλη του Συμβουλίου, θεώρησαν ότι καταρχήν ήταν ένα θετικό βήμα το ότι η Σχολή Δίκης και Οικονομίας εκεί που, ήταν, που έκλεινε όλοι και θα μετεφερόταν στους μεσολόγοι να έχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα με τις κατευθύνσεις, θεώρησε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και επομένως αποφάσισαν να ανοίξουν το ΤΕΙ και επίσης εκτός από δύο ή τρία μέλη της συνέλευσης οι άλλοι είπαν ότι δεν παρετούνται αλλά θα αγωνιστούν στα πλαίσια αυτά που έχουμε πει για να έχουμε ένα πλήρες και αυτόνομο ΤΕΙ πρώτον και δεύτερον ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να χάσουν τα εξαμηνά τους.